Είναι τεράστιοι κίνδυνοι που προκαλεί η συμφωνία για τις στρατιωτικές βάσεις για το λαό μας και αυξάνει την πιθανότητα για εμπλοκή της χώρας μας σε υπεριαλιστικές συγκρούσεις. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, όλοι στο δρόμο του αγώνα να ορθώσουμε τείχος αντίστασης στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις βάσεις και τα πυρηνικά που υπέγραψε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο στη χώρα μας. Είναι ενταγμένη στο στρατηγικό διάλογο με τη ΣΥΠΑ και πατάει στο έδαφος που έστρωσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Να εκφράσουμε την αντίθεσή μας, να κλιμακώσουμε την πάλη μας και να βροντοφωνάξουμε κι εμείς από την προσφυγωμάνα Καλαμαριά. Ούτε γη, ούτε νερό, ούτε αέρα. Έξω οι φωνιάδες των λαών από τη χώρα μας. Παράλληλα καταδικάζουμε τη νέα τρίτη κατά σειρά εισβολή της Τουρκίας στο έδαφος της Συρίας μετά από 8 χρόνια υπεριαλιστικής εισβολής και πολέμου στη χώρα που προσθέτει νέα βάσανα στο συριακό λαό συνεισφέροντας παράλληλα το βάθεμα των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου. Εντείνουμε την προσπάθειά μας για έκφραση αλληλεγγύης στους πρόσφυγες και κυρίως απροσφυγόπουλα με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο. Καταδικάζουμε την άθλια Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελλάδας και Τουρκίας που μετατρέπει τη χώρα σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης. Λέμε όχι στο ρατσισμό και στην ξενοφοβία. Κανείς συναγωνιστές δεν επιλέγει να γίνει πρόσφυγας και μετανάστης. Κανείς δεν εγκαταλείπει τη χώρα του αν νιώθει ασφαλής, αν απολαμβάνει μια ζωή χωρίς πόλεμο, χωρίς φτώχεια και μιζέρια, χωρίς εκμετάλλευση. Να αποκαλύψουμε τις αιτίες του πολέμου και της προσφυγιάς, να καλλιεργήσουμε τις αξίες της φιλίας και της αλληλεγγύης ανάμεσα στους λαούς. Εχθροί μας δεν είναι οι λαοί, αλλά οι μεγάλοι αυτού του κόσμου που διαλύουν χώρες και λαούς για τα κέρδη και τους ανταγωνισμούς. Είναι το ΝΑΤΟ, η ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε χρέος να παλέψουμε ενάντια στην αιτία που γεννά αυτή την προσφυγιά. Να εναντιωθούμε στην επέκταση της συμφωνίας για τις βάσεις, να μην αποδεχτούμε η χώρα μας να συνεχίσει να γίνεται ορμητήριο των φωνιάδων του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναντίον των άλλων λαών. Σας καλούμε να υπογράψετε το υπόμνημα της Επιτροπής Αγώνα για την καταγγελία της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Η συλλογή υπογραφών γίνεται τόσο ηλεκτρονικά από την ηλεκτρονική σελίδα της Επιτροπής της ΕΔΙΕ όσο και χειρόγραφα στο τραπεζάκι που βρίσκεται στο χώρο της εκδήλωσης. Επίσης υπάρχει και το ενημερωτικό φυλάδιο της ΕΔΙΕ για τις βάσεις στην Ελλάδα το οποίο θα βοηθήσει τον καθένα ως προς την ενημέρωση και την καλύτερη προπαγάνδηση του αγώνα μας. Δίνουμε σε όλα τα μέτωπα το αγωνιστικό μας παρόν ο λαός μας να πιστέψει και να δείξει τη δύναμή του όχι στις βάσεις και στα πυρηνικά. Διανύουμε μια περίοδο εξαιρετικά επικίνδυνη για το λαό μας, για όλους τους λαούς του κόσμου. Οι εξελίξεις μας δείχνουν νέα και πιο έντονη όξυνση των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων. Δυναμώνει η επιθετικότητα των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οξύνονται οι ανταγωνισμοί τους με τη Ρωσία και την Κίνα. Μένεται ο οικονομικός πόλεμος ανάμεσα στις κυρίαρχες υπεριαλιστικές δυνάμεις. Οι εμπορικοί πόλεμοι, οι δασμοί στις εισαγωγές, οι κυρώσεις των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενάντια στους αντιπάλους τους
δείχνουν τα μεγάλα προβλήματα της παγκόσμιας καπιταλιστικής οικονομίας και την αδυναμία της να τα λύσει. Τα θησαυροφυλάκια των μονοπωλίων ξεχυλίζουν. Δυσκολεύονται όμως να επενδύσουν ξανά τα κεφάλαια που συσσωρεύουν σε τομείς νέας κερδοφορίας. Όλα αυτά φέρνουν μια νέα, ίσως ακόμη πιο ισχυρή οικονομική κρίση, με όλα τα γνωστά και οδυνηρά για τους λαούς επακόλουθα. Οι λαοί, οι εργαζόμενοι αντιδρούν, αύριο ακόμα πιο μαζικά και οργανωμένα. Οι αστικές κυβερνήσεις που υπηρετούν αυτό το σύστημα γνωρίζουν καλά ότι η πολιτική τους γεννά τη λαϊκή αγανάκτηση και αντίδραση. Αυτό φοβούνται. Γι' αυτό προετοιμάζονται, για να βάλουν εμπόδια στην οργάνωση και στην ανάπτυξη των αγώνων. Γνωρίζουν καλά ότι οι αντιθέσεις τους είναι αγεφύρωτες. Είναι μαζί όταν τσακίζουν τους λαούς, σφάζονται όμως και τρώγονται σαν τα τσακάλια όταν έρχεται η ώρα να μοιράσουν τη λεία. Τα ανταγωνιστικά υπεριαλιστικά στρατόπεδα συγκροτούν και διαλύουν συμμαχίες, άξονες και αντιάξονες, προετοιμάζονται για όλα τα ενδεχόμενα. Θερμές εστίες πολέμου καίνε τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική, την Ανατολική Μεσόγειο, τον Περσικό Κόλπο, την Ουκρανία και αλλού. Μένονται πόλεμοι στη Συρία και τη Λιβύη. Αμέτρητα τα καραβάνια των προσφύγων και των μεταναστών. Θαλασσοπνίγονται άντρες, γυναίκες, μικρά παιδιά για να ξεφύγουν από τις φλόγες που οι υπεριαλιστές άναψαν στις πατρίδες τους. Αντιμετωπίζονται από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και τις ΗΠΑ σαν απόβλητα. Το προσφυγικό μεταναστευτικό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί στα πλαίσια των απαράδεκτων συνθήκων του Δουβλίνο, της Σέγγεν και της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, τις οποίες υπέγραψαν οι ελληνικές κυβερνήσεις με τη στήριξη των αστικών κομμάτων, μετατρέποντας τους πρόσφυγες σε μπαλάκι στα μεταξύ τους παζάρια. Αυτές οι συμφωνίες οδηγούν στο διπλό εκλογισμό προσφύγων και μεταναστών στα νησιά και στην ενδοχώρα και τους κρατούν για μήνες σε άθλιες συνθήκες. Δεν μπορούμε να περιμένουμε λύσεις στο προσφυγικό όταν οι κυβερνήσεις μέσα από την πολιτική τους λένε ναι στις πολεμικές επεμβάσεις και στο καταστροφικό έργο του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λένε ναι στον εγκλωβισμό κατατρεγμένων ανθρώπων στα σύρματα και στην αθλειότητα των hot spots. Λένε ναι στη χρηματοδότηση της ασύδοτης και γεμάτης ερωτηματικά δράση στο ΜΚΟ. Η σημερινή κυβέρνηση βαδίζει στον ίδιο δρόμο που άνοιξε η προηγούμενη κυβέρνηση, επιβάλλοντας νέα μέτρα που δεν είναι τίποτα άλλο από μέτρα καταστολής και τα οποία δεν μπορούν να δώσουν ουσιαστική λύση στο πρόβλημα. Αντίθετα, φοβόμαστε και προειδοποιούμε ότι με βάση τις στατιστικές τα μέτρα καταστολής αυξάνουν μόνο τους θανάτους στα σύνορα και τις ταρίφες των διακινητών. Στο τέλος της ημέρας η χώρα θα γεμίσει φυλακές ανθρώπους χωρίς χαρτιά, χωρίς δικαιώματα, αφού η απέλαση δεν είναι εύκολη. Αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης του προσφυγικού δεν κάνει τίποτα άλλο από το να καλλιεργεί την ξενοφοβία και τον ρατσισμό. Αποτελέσματα τα οποία βλέπουμε στις τοπικές κοινωνίες από μερίδα συμπολιτών μας, όπως τελευταία στα Βρασνά, στη Σκίδρα, στην Άουσα. Το είδαμε προχθές και εδώ, στην περιοχή μας. Την προσφυγωμάνα Καλαμαριά, όπου διάφοροι ακροδεξιοί κύκλοι καλούσαν κάτοικους που μένουν γύρω από το πρώην νοσοκομείο Παναγία να κινητοποιηθούν σε φήμες για εγκατάσταση προσφύγων και μεταναστών. Καταδικάζουμε τα παράδεκτα γεγονότα σε βάρος προσφύγων που καθοδηγούνται έντεχνα. Λέμε όχι στην ξενοφοβία και στο ρατσισμό. Απέναντι σε αυτή την πολιτική, ο λαός πρέπει να τη δράσει, βάζοντας στο στόχαστρο τις αληθινές αιτίες και τους πραγματικούς υπεύθυνους, που είναι το ίδιο το σύστημα της εκμετάλλευσης που γεννά τους πολέμους και τη φτώχεια. Εκεί πρέπει να προσανατολιστεί ο αγώνας, διεκδικώντας την κατάργηση της Συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και όχι την τροποποίησή της μέσα στο ίδιο πλαίσιο, όπως διατείνεται ότι επιδιώκει η κυβέρνηση. Να κλείσουν όλα τα hot spots. Να μεταφερθούν οι πρόσφυγες και μετανάστες στην υπηρετική Ελλάδα σε αξιοπρεπείς και δημόσιες δομές φιλοξενίας, με προοπτική τη γρήγορη μεταφορά τους στις χώρες του πραγματικού προορισμού τους, τηρώντας βέβαια στο ακέραιο τα δικαιώματά τους για το άσυλο. Φίλες και φίλοι, το σύνθημά μας «Έξω η Βάσα και τα πυρηνικά» δεν είναι τυχαίο. Το πρώτο πυρηνικό πλήγμα έγινε επίσημο δόγμα του ΝΑΤΟ στη Σύνοδό του το 2016. Πέρσι η κυβέρνηση Τραμπ δημοσιοποίησε το δικό της πυρηνικό δόγμα, που προβλέπει την παραγωγή και τη χρήση λεγόμενων μικρών πυρηνικών όπλων. Απ' την άλλη, η Ρωσία παίρνει και αυτή τα μέτρα της. Ο πρόεδρος Πούτιν το δήλωσε καθαρά, πως εάν οι πύραυλοι των ΗΠΑ αναπτυχθούν στην Ευρώπη, η χώρα του θα απαντήσει. Προειδοποίησε τις χώρες που συμφωνούν με αυτό ότι εκτίθεται σε ανταποδοτικά χτυπήματα. Ανάμεσά τους και η χώρα μας, που χαρακτηρίστηκε από τις ΗΠΑ ως κράτος ανάσχεσης, μαζί με την Πολωνία, τη Ρουμανία και το Ισραήλ. Εδώ να θυμίσω και το Ατοϊκό στρατηγείο στο πρώην Τρίτο Σώμα Στρατού, που βρίσκεται στην καρδιά του πολεοδομικού ιστού της πόλης μας,
κολλητά σε πανεπιστήμιο και δίπλα από μεγάλο νοσοκομείο. Το οποίο ανάμεσα στις άλλες δυνατότητες που πρέπει να έχει είναι και η διεξαγωγή χημικού και ηλεκτρονικού πολέμου, στο οποίο προβλέπεται η δυνατότητα αποθήκευσης όπλων μαζικής καταστροφής. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, τηρεί και απαυξάνει τις δεσμεύσεις προς ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Βάζει το λαό μας σε μεγάλες περιπέτειες. Συνεχίζει και βαθαίνει την εμπλοκή της χώρας μας στις υπεραλιστικές επεμβάσεις και πολέμους. Υλοποιεί τη Συμφωνία των Πρεσπών και στηρίζει τη διείσδυση των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Βαλκάνια, σε αντίθεση με Ρωσία και Κίνα. Συμμετέχει ενεργά σε 12 στρατιωτικές αποστολές στο εξωτερικό. Η χώρα μας δαπανά τεράστια ποσά, ύψος 4 δις ευρώ το χρόνο για ανατολικούς εξοπλισμούς που δεν υπηρετούν την άμυνα της χώρας. Τα στερείται ο λαός από τους μισθούς και τις συντάξεις, από τις δαπάνες για υγεία, πρόνοια, μόρφωση, αθλητισμό, πολιτισμό. Τα στερούνται οι αθλητικοί σύλλογοι της Καλαμαριάς που αναγκάζονται να χωρίζουν το γήπεδο του Αριστοτέλη στα 5 για να καλυφθούν οι ανάγκες σε άθληση. Τα γνωρίζουν οι μαθητές, εκπαιδευτικοί και οι γονείς στην Κρίνη, που είναι έντονο το πρόβλημα της σχολικής στέγης. Η νέα συμφωνία φέρει επικίνδυνες προσαρμογές σε όλες τις πτυχές της εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Έδεσε τις ένοπλες δυνάμεις ακόμα πιο σφιχτά στις αμερικανονατοικές στρατιωτικές αποστολές και πολέμους. Υπονομεύει ακόμα περισσότερο τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας. Μεγάλωσε το δίκτυο των ξένων βάσεων και στρατηγίων, συμπεριέλαβε και άλλες εγκαταστάσεις εκτός από τη βάση της Σούδας, η οποία μεγαλώνει, επεκτείνεται και παραμένει βασικό ορμητήριο των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ ενάντια στους λαούς της περιοχής. Από εκεί οι νατοϊκοί δολοφόνοι μάτωσαν τους λαούς της Ιουγκοσλαβίας, του Αφγανιστάν, του Ιράκ, της Συρίας, της Λιβύης. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας χτίζει πάνω σε αυτά που θεμελίωσαν οι προκάτοχοί της. Συμπεριέλαβε στη νέα συμφωνία και όλες τις βάσεις που δημιούργησε πριν ο ΣΥΡΙΖΑ. Τον ντρόν στη Λάρισα, τον ελικοπτέρο στο Στεφανοβίκιο, τη βάση στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, η οποία είναι συγκέντρωση και προώθηση προς βορρά των Αμερικανονατοϊκών δυνάμεων. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε και τις προετοιμασίες που ξεκίνησαν επί ΣΥΡΙΖΑ στον Άραξο για την αποθήκευση πυρηνικών όπλων. Μια συζήτηση που αναθερμαίνεται το τελευταίο διάστημα και όλες οι ενδείξεις μας οδηγούν στο ενδεχόμενο της εκ νέου μεταφοράς και αποθήκευσης αμερικανικών πυρηνικών όπλων στον Άραξο, σε περίπτωση που αποφασιστεί η μετακίνηση από τη βάση του Ιντσερλίκ της Τουρκίας. Στο Ιντσερλίκ υπολογίζεται ότι φυλάσσονται σήμερα 40 με 50 τακτικές πυρηνικές βόμβες B-61. Οι βόμβες αυτές αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου συνόλου, περίπου 150 τέτοιων όπλων αμερικανικών, που είναι διασπαρμένα σε Βέλγιο, Γερμανία, Ολλανδία και σε δύο βάσεις της Ιταλίας. Αυτές οι εξελίξεις θα πρέπει να σημάνουν συναγερμό για το λαό μας. Θα πρέπει να βρισκόμαστε σε αγωνιστική επαγρύπνηση και να πούμε ένα βροντερό όχι στα πυρηνικά. Φίλες και φίλοι, είναι σαθρά τα επιχειρήματα της κυβέρνησης για τα δίθεν ωφέλη που συνοδεύουν την υπογραφή της Συμφωνίας Ελλάδα-ΣΥΠΑ. Όλα αυτά τα χρόνια τα λεγόμενα ανταλλάγματα και τα αντισταθμιστικά ωφέλη ήταν ο παροχημένος οπλισμός των ΗΠΑ, για τον οποίο η χώρα μας διέθετε τεράστια ποσά για τη συντήρησή του και τον εξυγχρονισμό του. Ο λαός μας έχει μνήμη, ιστορική γνώση και πείρα. Θυμάται ποιοι ευθύνονται για τα πραξικοπήματα στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Για τη συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή στο νησί. Γνωρίζει στη μεγάλη του πλειοψηφία. Γνωρίζει στη μεγάλη του πλειοψηφία ότι οι τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο, η κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας και ο κίνδυνος του θερμού επεισοδίου γίνονται με την ανοχή του ΝΑΤΟ, το οποίο τροφοδοτεί και θρέφει αυτή την προκλητικότητα και επιθετικότητα. Ο λαός μας γνωρίζει και πρέπει να αποτινάξει το φόβο ότι θα μείνουμε μόνοι, ότι δεν θα έχουμε στηρίγματα. Οι στόχοι κυβερνήσεων είναι στόχοι της αστικής τάξης της χώρας για την πολυδιαφημιζόμενη γεωστρατηγική της αναβάθμιση. Είναι στόχοι των μεγάλων επιχειρηματικών μονοπωλιακών ομίλων ξένων και τόπιων για να απομυζούν τα πλούτη και τον υδρό των λαών και του δικού μας μαζί. Αυτοί χρειάζονται την προστασία του ΝΑΤΟ, όχι ο λαός. Οι στόχοι της αστικής τάξης δεν μπορούν να είναι στόχοι του λαού μας. Γι' αυτό πρέπει να αντιταχθεί, να ακολουθήσει άλλο δρόμο μαζί με όλους τους λαούς της περιοχής. Συνεχίζουμε να μαζεύουμε υπογραφές ενάντια στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία, να φτάσει το κείμενο υπογραφών παντού, στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία, στα αμφιθέατρα, στις λαϊκές γειτονιές. Καλούμε πλατιά τους εργαζόμενους και τους φορείς τους. Ενάντια σε όλα αυτά τα πολύ επικίνδυνα για το λαό και την νεολαία μας σχέδια, ο κάθε φορέας, ένωση, σύλλογος, ο κάθε τίμιος άνθρωπος καλής θέλησης, όλοι εμείς που δεν θέλουμε τα παιδιά του λαού να θυσιαστούν για ξένα και άνομα συμφέροντα, να αντιδράσουμε μαζικά, δυναμικά και οργανωμένα.
Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στο δοκιμαζόμενο λαό της Συρίας και τον κουρδικό πληθυσμό της περιοχής. Καταγγέλουμε τη Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας, ΣΥΠΑ. Λέμε όχι στις βάσεις και τα πυρηνικά. Να κλείσει η βάση της Σούδας και όλες οι υπόλοιπες βάσεις και τα στρατηγεία. Απεγκλωβισμός της χώρας από τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Καμιά συμμετοχή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε υπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό. Να επιστρέψουν όλα τα στρατιωτικά τμήματα που βρίσκονται εκτός συνόρων. Αποδέσμευση από ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση με τον λαό νοικοκύρη στον τόπο του.